Πάει στα όρια της μαγείας αυτό. Αυτά τα λένε οι μάγοι. Να περάσεις από 3 ποτάμια και από 10 πηγές και να κάνεις 40 φορές αυτό. Και ξέρετε τι μεγάλες αμαρτίες είναι αυτές. Για να κάνεις μετά το Θεό, να αναγκάσεις το Θεό. Αυτό είναι όλο το σκεπτικό λάθος. Να σου κάνει αυτό που θέλεις. Δηλαδή χρησιμοποιείς το Θεό σαν έναν καλό εργάτη, ας πούμε, που του λες, κοίταξε, εγώ θα κάνω αυτά, θα σε αναγκάσω να μου κάνεις το που θέλω. Και αναζητάς τρόπους. Αυτό είναι η θρησκεία. Αυτό είναι η μαγεία. Αυτό κάνουν οι μάγοι. Δένουν, όχι το Θεό φυσικά, δένουν τους δαίμονες. Και βάζουν τους δαίμονες, ας πούμε, να κάνουν αυτά που θέλουν. Βέβαια, και οι ίδιοι μετά τρώνε το ξύλο της χρονιάς τους από τους δαίμονες, που τους βάζουν να κάνουν αυτά που θέλουν. Αλλά αλλήμον να κάνουμε έτσι με το Θεό. Έτσι, αυτό είναι φοβερή εκτροπή, διαστροφή. Αυτοί που πάνε στους μάγους, προσέξτε, και αυτοί που χρησιμοποιούν τέτοιες μαγικές τεχνικές. Δεν λέει μαγεία μου, τίποτα. Δεν λέει μαγεία, αλλά είναι ο όλος τρόπος. Αυτό το 9 φορές. 9 φορές, ναι, για 7 μέρες. Αφήστε με λίγο να σας εξηγήσω. Αυτό το σκεπτικό είναι σκεπτικό των μάγων, της μαγείας. Δεν είναι χριστιανικό σκεπτικό. Και εφόσον σκέφτεσαι έτσι, δεν ενεργεί ο Θεός. Μπορεί η κόρη σου να έγινε καλά από τη μέση της, αλλά η ψυχή της τι έγινε. Αυτοί που πάνε στους μάγους, ευτυχώς που εξομολογήθηκε. Αλλά είναι τεράστια αμαρτία. Προσέξτε το αυτό. Όπως και τα ξεματιάσματα. Αυτοί που πάνε στους μάγους μπορεί να ελευθερώνονται σωματικά κατά παραχώρηση Θεού από την όποια ενόχληση, αλλά χάνεται η ψυχή τους μετά, κολλάζονται. Γιατί πας στον εχθρό του Θεού. Και αυτό το σκεπτικό είναι του εχθρού του Θεού. Δηλαδή τι είναι ο Θεός, ένας καλός Αλβανός που θα του δώσεις αυτά που νομίζεις για να σου κάνει τη δουλειά. Έτσι είναι ο Θεός. Μπορεί να αναγκάσει το Θεό να σου κάνει αυτό που θέλεις. Όχι βέβαια. Είναι μεγάλη πλάνη αυτό. Και γιατί ειδικά στον Ιούδα το Θαδαίο. Γιατί όχι σε κάποιον άλλον. Και γιατί 9 φορές. Δεν πάει το μυαλό σας. Και γιατί για 7 μέρες. Γιατί. Για ποιο λόγο. Ε, ορίστε. Ξέρετε πόσα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο που είναι διαβολικά και φαίνονται σαν πνευματικά. Δεν θα πιστεύετε ότι διαβάζετε στο διαδίκτυο. Πάρα πολλά είναι ψέματα. Και πάρα πολλά είναι δαιμονικά. Οι εικόνες που βλέπω, ιδίως σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, ας πούμε, που είναι παπικές εικόνες. Απαράδεικτες. Απαράδεικτες. Και τις κυκλοφορούν, και εσείς τις κυκλοφορείτε, όχι εσείς προσωπικά, θέλω να πω, οι χριστιανοί, υποτιθέμε οι χριστιανοί, μεταξύ σας. Υπάρχουν εικόνες βλάσιμες. Μία που είχε πρόσφατα με το Χριστό να είναι στην ποδιά της Παναγίας, να έχει ακουμπισμένο το κεφάλι της Παναγίας, αν είναι δυνατόν. Ήταν ποτέ ο Χριστός σε αυτή τη στάση, στην ποδιά της Παναγίας, καταθλιμμένος, σαν το μωρό που πάει στη μάνα του και πάει στην αγκαλιά της, αν είναι δυνατόν. Ή άλλη που έχει ο Ιωσήφ αγκαλιά την Παναγία και λέει Αγία Οικογένεια. Πού τα βρήκαμε αυτά, κι όμως τα κυκλοφορείτε. Δυστυχώς οι χριστιανοί τα αναπαράγουν αυτά. Γιατί είμαστε ακατάρτιστοι, γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Και εσείς που τα βλέπετε πρέπει να τα, πώς να πούμε, να τα στιγματίσετε αυτά, να τα επισημαίνετε. Πόσοι χριστιανοί κάνουν ξεμάτιασμα. Πάρα πολύ. Ξέρετε τι είναι το ξεμάτιασμα, είδος μαγείας είναι. Είδος μαγείας και είναι ένας τρόπος για να δαιμονίσεις τον άλλον. Μπορεί βέβαια να του διώχνεις τον πονοκέφαλο, αλλά του χάνεται η ψυχή του αυτού. Και η ψυχή αυτού που κάνει το ξεμάτισμα. Τι είσαι εσύ, δηλαδή, παπάς είσαι, για να διώχνεις το πνεύμα της βασκανίας. Σου έδωσε ο Θεός τέτοια εξουσία. Αυτή την εξουσία την έχει μόνο ο ιερέας, για να διώχνει το πνεύμα της βασκανίας. Υπάρχει πνεύμα, όντως, πονηρό πνεύμα, υπάρχει. Και το παραδέχεται η Εκκλησία βεβαίως, αλλά δεν είσαι εσύ που θα το διώξεις, η κυρία Κατίνα. Όταν ο άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι, με σκοτισμένο το νου του, τι λέει ο Κύριος, το σκότος πόσον. Γι' αυτό να, πόσο είναι το σκοτάδι. Άμα είναι σκοτισμένο στο νου του ανθρώπου, ο άνθρωπος θα κάνει
συνεχώς λάθη, έτσι, και συνεχώς θα βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στο κακό. Γι' αυτό ο Κύριος είπε μετανοείται, μετανοείται. Έτσι, τώρα γιατί φτάνει ο άνθρωπος σε αυτήν την κατάσταση, έτσι, γιατί προφανώς δεν εκμεταλλεύεται, δεν αξιοποιεί τις ευεργεσίες του Θεού και τις ευκαιρίες του Θεού, γιατί ο Θεός σε όλους δίνει ευκαιρίες. Λέει στην Αποκάλυψη, έστηκα επί την θύρα και κρούω, έτσι, στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Σε ποιους χτυπάει? Σε όλους. Αλλά δεν το ανοίγουν όλοι. Όλοι αυτοί που κάνουν αυτές τις μαγείες και τα παραπλήσια, τα ξεματιάσματα αυτά που είπατε 7 και 9 φορές και 7 ημέρες και 10 μέρες, όταν τους πει ο πνευματικός τους κάτι, του κάνουν υπακοή? Ρωτήστε τους. Έχουν πνευματικό καταρχάς? Και τι πνευματικό έχουν? Και αν βρουν κάποιον που τους θεωρήσουν αυστηρό, τον αφήνουν και πάνε στον άλλον, βέβαια, για να βρουν μια βόλεψη στα θελήματά τους. Και αν ήταν άνθρωποι του Θεού ταπεινοί, και μόνο που θα τους το έλεγε ένας χριστιανός, που σίγουρα κάποιος τους θα τους το έχει πει, θα προβληματιζόντουσαν. Θα λένε, μήπως κάνω λάθος, για να το ψάξω καλύτερα. Μήπως έχω λάθος πνευματικό? Έτσι κάνει ο ταπεινός άνθρωπος. Τίποτα δεν το περνάει ατελόνιστο, που λέμε. Και δεν μένει καρφωμένο στο θέλημά του. Έτσι φαίνεται ο πνευματικός άνθρωπος. Δέχεται και την παραμικρή παρατήρηση από τον οποιοδήποτε. Ο άλλος με το που του λες κάτι αμέσως σε αποκρούει και σε αποθεί και σε μισεί και θυμώνει. Αυτό δείχνει τι? Ότι έχει θέλημα, ότι έχει περηφάνεια. Ότι είναι σε πλάνη. Αν μη τι άλλο θα σου λέει, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Ναι, θα το δω. Το εξετάσω. Γιατί όχι, μπορεί να έχει λάθη. Τι, δεν είμαι λάθητος. Μπορεί να έχω κάνει λάθος. Ναι, βεβαίως. Αυτό θα πει ο ταπεινός άνθρωπος. Έτσι, να μάθουμε να ξεχωρίζουμε, να διακρίνουμε. Τι λέει ο Κύριος, τους ανθρώπους, λέει, θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Όπως ένα δέντρο το καταλαβαίνεις από τους καρπούς. Αν βλέπεις περηφάνεια και εγωισμό και θέλημα, από εκεί καταλαβαίνεις. Δεν θέλει πολύ. Αλλά και εμείς δεν έχουμε σωστά κριτήρια, καταλάβατε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κι εμείς. Ούτε ποιος είναι ο σωστός άνθρωπος, ούτε ποιος είναι ο σωστός πνευματικός, ούτε ποια είναι η σωστή στάση. Και μπερδευόμαστε. Γιατί δεν έχουμε σωστά κριτήρια. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Ούτε προσευχόμαστε, ούτε βλέπουμε με τη λογική, ούτε με το θεολόγο. Ψά, σου κάνεις αυτό το πράγμα, έτσι, 7 φορές, 9 φορές, για 7 μέρες σε ένα συγκεκριμένο Άγιο. Το είδες πουθενά αυτό στην Αγία Γραφή, στους Άγιους Πατέρες? Έχει καμιά τέτοια συνταγή στην Αγία Γραφή? Αυτοί που τα κάνουν αυτά αμφιβάλλουν, έχουν διαβάσει, αν έχουν ανοίξει Αγία Γραφή ποτέ. Καταλάβατε. Αλλά είναι η εύκολη λύση, έτσι. Η μαγεία είναι η εύκολη λύση για αυτούς βέβαια που είναι στην πλάνη και τελικά χάνουν την ψυχή τους. Αλλά όταν είσαι σαρκολάτρης, έτσι, και θες την ανάπαυση της σωματικής, σε βολεύει αυτό, έτσι, γιατί ο διάβολος θα στη δώσει ενδεχομένως, αλλά σου παίρνει την ψυχή όμως. Σε κολλάζει.